αναμέτρησης, ενώ έχω τον MVP της αναμέτρησης δίπλα μου. Για νομίζω δεν χωρά αμφιβολία το ποιος ήταν και για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος πέτυχε 23 πόντους σήμερα, είχε 7 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα, είχε και 2 λάθη, αλλά μπροστά σε όλα τα άλλα που έκανες, Ανδρέα, νομίζω ότι τα 2 λάθη είναι το λιγότερο που μπορούμε να σχολιάσουμε. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ομόνια με το καινούργιο προπονητή και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Ήμασταν λίγο τυχεροί στο τρίτο δεκάλεπτο, λίγο που ανεβάσαμε τη διαφορά και μπορέσαμε και την κρατήσαμε. Ήταν πολύ ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, εντάξει, είχαμε δει ότι ήμασταν πολύ άστοχοι, είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Μπήκαν στο δεύτερο και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί της νίκης. Αυτό που σας βοήθησε, που φάνηκε να σας βοηθάει παραπάνω, ήταν πως ενώ στο πρώτο ημίχρονο η ζώνη που έπαιξε η Ομόνια δεν βγήκανε εσάς τα σούτ, οπότε σας περιόρισε αρκετά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα σούτ σας βγήκανε. Αυτό ήταν παραπάνω, γιατί τη ζώνη την περιμέναμε ούτως ή άλλως. Ξέρουμε τον κόουτς Κουκούρη, αν μη τι άλλο. Ξέρουμε τα παιχνίδια που χρησιμοποιεί στην άμυνα. Είχαμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε, δεν μπήκαν ελεύθερα σουτ. Σε κάποια στιγμή, αυτό λέγαμε και στα πολιτικά, θα γυρίσει, θα μπουν τα ελεύθερα σουτ και θα ξεκαθαρίσει λίγο καλύτερα η εικόνα μας στην επίθεση. Από εκεί πέρα, νομίζω, συνεχίζουμε. Πάμε για το επόμενο μας παιχνίδι την Τετάρτη. Να κλείσουμε καλά τον πρώτο γύρο και από εκεί πέρα βλέπουμε. Ακόμα ένα παιχνίδι MVP, αυτό το περίμενες? Εντάξει, το πάλεψα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξεκινάω το παιχνίδι με το σκεπτικό αυτό. Μπορεί να μου βγει προς το τέλος. Όλοι οι συμπαίκτες μου με ψάχνουν ούτως ή άλλως, με εμπιστεύονται πάρα πολύ. Και αυτό φάνηκε γιατί νομίζω στο πρώτο μήχρονο είχα 2 στα 7, 2 στα 8 τρίποντα, δεν θυμάμαι, και πάλι με ψάχνανε πάρα πολύ στο δεύτερο μήχρονο. Έρχεται όλο μέσα από ομαδική δουλειά. Η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά, ρολάρει πολύ καλά και στην άμυνα πλέον. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα πιο καλά παιχνίδια να δώσουμε. Η ομαδικότητα φαίνεται και αποτυπώνεται με κάθε αντίδραση και του πάγκου κυρίως. Είδαμε όταν βάζαν τα μικρά, τα νερά, τα παιδιά, καλάθια να σηκώνονται όλοι και να τα πανηγυρίζουν. Ό,τι κάνουμε και ό,τι προσπάθειες κάνουμε πλέον στο μπάσκετ και σαν σύνδεσμος εμείς καθοσφαιριστές είναι για αυτά τα παιδιά. Αν μη τι άλλο, αν τους βλέπουμε και μπαίνουν, παίρνουν χρόνο, σκοράρουν κιόλας, για μας είναι χαρά, διπλή χαρά από ότι να βγεις ένας MVP ή να κερδίσει η ομάδα σου. Αυτό είναι το κέρδος το πραγματικό και αυτό πρέπει να δώσουμε βάση πλέον. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο.